αρρωστήσει. Ξαναείχε αρρωστήσει, καλή μου. Μέσα σε ένα μήνα δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Από τη χειρότερη αρρώστια. Η Γεωργία ήταν πολύ της θρησκείας. Όλη της η ζωή ήταν με το κλήρο, με παπάδες, δεσποτάδες και με το να τις κάνουνε. Να τις λένε συνέχεια να δίνεις. Γύριζες φανατροφία σε παιδικούς σταθμούς και έδινε τα πάντα. Αλλά ίσως να μην τις έφτασε αυτό. Έδωσε την ψυχούλα της. Έδωσε και την καρδιά της ακόμα και έπαθε καρδιακή. Ανακοπή της καρδιάς και πέθανε. Γιατί πέθανε στο σπίτι. Ούτε στο νοσοκομείο πήγε, ούτε τίποτα. Είχε από εδώ και ένα-δυο χρόνια, γι' αυτό σταμάτησε και την ηθοποιία, ένα αλλεργικό άσθμα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τι είναι εκείνο που την πειράζει. Πήγε ένας γιατρός στο σπίτι της, είχε ένα σκυλάκι και της λέει, αφού έμαθε όλο το ιστορικό, της λέει τη ζωή σου ή το σκυλάκι. Γιατί μπορεί να την πείτε γι' αυτό. Λέει το σκυλάκι μου, το φάτσα μου, φάτσα τον έλεγε. Αυτό ήταν. Τι προτιμάς, ή να έχεις το σκύλο συνέχεια, μπορεί να ήταν ο σκύλος. Δεν αποκλείεται. Η Γεωργία είναι ένας άγγελος, έβαλε φτερά και έφυγε, πήγε στο δικό της κόσμο. Δεν της άρεσε ο κάτω κόσμος, αυτός ο κόσμος ο βρωμικός δεν της άρεσε. Και έφυγε και πήγε στο δικό της κόσμο. Ο πατέρας Ιλουανός, ο ιερέας που τέλεσε την εξόδιο ακολουθία, υποστήριξε ότι η Γεωργία πέθανε από καρκίνο. Καλά, εμείς δεν θα το ξέραμε. Έχετε ακούσει εσείς μέσα σε ένα μήνα ή το πολύ δύο να πεθάνει άνθρωπος από καρκίνο σε όποιο στάδιο και να βρίσκεται, ό,τι και καρκίνο να έχει. Ακόμα και λευκαιμία, ακόμα και καρκίνο του αίματος. Η Γεωργία έλαινε, έχει πάθει υποσιτισμό, δεν έτρωγε. Καταλάβατε, είχε αφήσει τον εαυτό της. Γιατί δεν έτρωγε. Το τελευταίο χτύπημα της Γεωργίας ήταν, να μην πω ότι από αυτό πήγε, έφυγε, ότι δεν μπορούσε να πάει στη δουλειά. Έμενε στο Περιστέρι, πήγαινε ένα νίκιο, αλλά αυτό τη βοηθούσα εγώ, τη βοηθούσα. Όσοι την ξέρανε, που την ήξερε σχεδόν όλη η Ελλάδα, όχι μόνο όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Αλλά δεν μπορούσε να πάει και για να μην γίνει βάρος οικονομικά, όπως θα λέτε πάρτε το. Έφυγε η Γεωργία. Τι εννοώ. Ναι. Αυτό που σας είπα. Δηλαδή. Η Γεωργία έφυγε γιατί δεν ήθελε να γίνει βάρος κανενός. Θέλετε οικονομικά, θέλετε να τη φροντίζουν. Εμείς εκείνοι που ήμασταν, εμείς εγώ και η μαμά της, ήμασταν που το μάθαμε τελευταίοι όταν έφυγε. Οι τελευταίοι που το μάθαμε ήμασταν εμείς. Ήθελε να φύγει η Γεωργία μας. Είδε τον παιδί μου. Σας είπα, ήταν ένας άγγελος. 5-10 μέρες πριν φύγει. Ναι. Επικοινώνησε με τη μαμά της τηλεφωνικός και λέει θα πάω 5-6 μια εβδομάδα σε ένα μοναστήρι και μετά θα φύγω και θα πάω στην Αμερική. Μάλλον έλεγε ψεματάκια για να χάσουμε τα ίχνη της και να μην ξέρουμε που είναι. Ήταν στο σπίτι της, τη φρόντιζε μια εκεί συγκάτοικος ή ξέρω εγώ και από εκεί και πέρα μαθαίναμε, αλλά είχε πάθει και μία κάτι στη φωνή της και δεν μπορούσε γιατί ήμουνα και ήταν αδυναμία μου. Εμένα μου έφυγε το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η Γεωργία άφησε κάποιο σημείωμα στο σπίτι. Άφησε. Το σημείο μου να γίνει ό,τι κάνετε και ό,τι γίνει, θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό χώρο. Και έτσι
έτσι έγινε. Πού το άφησε το σημείωμα, κύριε Αποστόλου? Δεν θέλω να γράψει, δεν θέλω να λυπηθεί κανένας. Σε κλειστό οικογενειακό χώρο, και έτσι έγινε. Αυτή ήταν η επιθυμία της, αυτό έλεγε το σημείωμα. Η Γεωργία τον τελευταίο καιρό είχε αδυνατήσει κάπου 20, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 20 με 25 κιλά. Από ό,τι μου έλεγε η μαμά της. Και μετά υπόθηκε ότι η Γεωργία έμεινε 20-25 κιλά. Ήταν 75 κιλά η Γεωργία, 74. Από τι πέθανε η Γεωργία? Καρκίνο πάντως μου λέτε ότι δεν είχε. Όχι. Όχι. Άλλοι λένε από αυτό. Άλλοι λένε από... ξέρω εγώ τι να πω. Από πνευμονικό ήδημα. Επειδή είχε, δεν είχε κουράγιο να μιλήσει και είχε χάσει τρόπο τη φωνή της, γιατί δεν είχε κουράγιο, είχε τέτοια εξάντληση. Γιατί όμως είχε αδυνατήσει? Από ανακοπή στην καρδιά. Γιατί είχε φτάσει στο σημείο να αδυνατήσει και να χάσει 20 κιλά? Δεν ξέρω, τι να σας πω καλή μου. Και τελευταία έμαθα ότι έμεινε στο σπίτι της, δεν ήταν σε καμιά κλινική, σε κανένα θεραπευτικό ίδρυμα, νοσηλευτικό ίδρυμα ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα παραβίασαν την πόρτα, δεν ξέρω τι, και τη βρήκανε. Και ήταν ο Φάτσα, το σκυλάκι της από πάνω και έκλαιγε. Τη βρήκανε λοιπόν στο σπίτι νεκρή και ήταν από πάνω το σκυλάκι και έκλαιγε. Αυτό το σκυλάκι. Τώρα το έχουμε εμείς το σκυλάκι. Αλλά επειδή το είχε 12 χρόνια, θα πάει και αυτό.